Ο γνωστικός βάτραχος. Πολλοί βάτραχοι ζούσαν μέσα σε μία λίμνη. Το καλοκαίρι όμως, από την πολύ τη ζέστη, η λίμνη ξεράθηκε. Οι βάτραχοι αναγκάστηκαν να φύγουν από εκεί και να ζητήσουν αλλού κατοικία. Αποχαιρετίστηκαν λοιπόν συγγενείς και φίλοι και γείτονες και σκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη. Δύο αχώριστοι φίλοι τράβηξαν σε ένα μεγάλο λιβάδι. Εκεί ελπίζανε να βρουν μέρος καλό για να ζήσουν. Στον δρόμο που πήγαιναν, απάντησαν ένα βαθύ πηγάδι. «Α, να, ωραίο μέρος για να μείνουμε», είπε ο ένας. «Είναι όπως το θέλουμε. Νερό ήσυχο και πολύ που δεν θα στερέψει ποτέ. Κανείς δεν θα έρθει να μας πειράξει. Εδώ θα ζήσουμε ευτυχισμένοι. Έλα να κατεβούμε, μη χάνουμε καιρό». Και ήταν έτοιμος να πηδήσει στο πηγάδι. Ο άλλος τον κράτησε βιαστικά από το πόδι και του λέει: «Στάσου αδερφέ, τι κάνεις? Με ένα πήδημα αλήθεια μπορούμε να κατεβούμε κάτω. Πριν όμως το κάνουμε αυτό το πήδημα, πρέπει να συλλογιστούμε. Πώς θα ανεβούμε αν τύχει και ξεραθεί αυτό το βαθύ πηγάδι?» Ο πρώτος βάτραχος στάθηκε, συλλογίστηκε λίγο και είπε: «Σωστά μιλάς, αδερφέ. Εγώ μίλησα σαν ασυλλόγιστος και εσύ σαν γνωστικός». Και τράβηξαν το δρόμο τους. «Ό,τι κάνεις και ό,τι πεις, τα στερνά να στοχαστείς».